Να καλησπερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Χαμουζά. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον θα έλεγα. Ναι, μια χαρά είμαι. Παρακολουθώ και εγώ την υπόθεση του Άρη. Δεν κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου. Είμαι φίλαθλος της ομάδος και προσπαθώ, εκτιμώντας τις εξελίξεις, να δω το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εσείς ως φίλαθλος του Άρη δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση και δεν χρειάζεται να εξηγούμε. Κύριε Ταλπίδη, δεν θα είμαι αντικειμενικός. Θα προσπαθήσω όμως, λόγω των ιδιωτήτων μου, να είμαι. Νομίζω ότι υπάρχει μια ασάφεια στην όλη ιστορία. Είδα χτες ότι δημοσιεύτηκε μια παρόμοια απόφαση της FIFA, πηγαίνω απευθείας στις λεπτομέρειες, σχετικά με την προφία του Γουνίνη, μπράβο, με τον Παναθηναϊκό για τις 500.000. Αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να με διορθώνετε αν κάπου δεν είναι μόνο, οποίο... Δεν είναι μόνο του Παναθηναϊκού, είναι για όλες τις υποθέσεις της Πάρμα. Η απόφαση βλέπω, λέει λοιπόν, ότι για όλες. Βλέπω, κύριε Σαλτίδη, λοιπόν, τον ίδιο δικαστή, αν δεν κάνω λάθος, ένα Παραγουανό, τον Αλεξάνδρο Πιέρα, να παίρνει μια απόφαση το 2019 που να λέει ότι η Parma Calcio 13 δεν είναι η συνέχεια της εταιρείας. Όχι. Parma Football Club. Λέει ότι είναι η συνέχεια, αλλά παρόλα αυτά... Δεν χρειάζεται να καταβάλει το ποσό. Εγώ είπα ότι δεν είναι η συνέχεια, γιατί για το συγκεκριμένο ποσό, δηλαδή δεν αναγνωρίζει την οφειλή της παλιάς εταιρείας σε σχέση με την καινούργια εταιρεία, επομένως μπορεί να μην δεν δικαιούται μάλλον τα χρήματα ο Παναθηναϊκός. Και είναι εξοργιστικό το ότι λέει ότι δεν είναι, ότι ενώ είναι η συνέχεια η αθλητική, γιατί έχει το ίδιο σήμα, τα ίδια χρώματα, τα ίδια όλα, το εξοργιστικό είναι ότι λέει ότι δεν τα δικαιούται, διότι είναι σύμφωνο αυτό με τους Ιταλικούς νόμους. Δηλαδή είναι σαν να μας τρολάρει. Είναι πραγματικά σαν να μας τρολάρει ο συγκεκριμένος. Γι' αυτό λέω, κύριε Τσαλτίδη, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες σχετικά με την παρέμβαση της FIFA στο ελληνικό δίκαιο. Σίγουρα στην περίπτωση του Άρη έχουμε μια καινούργια εταιρεία που δεν αποτελεί συνέχεια της παλιάς εταιρείας, γι' αυτό έγινε και καθάριση. Ο Άρης δεν επαιτεί αυτή τη στιγμή. Ζητάει ισομεταχείριση και ισονομία, κύριε Τσαλτίδη, γιατί το ελληνικό δίκαιο δεν αναφέρεται. Υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με τις εταιρείες οι οποίες επανιδρύονται και δεν αποτελούν συνέχεια των παλαιών εταιριών. Ο Άρης δεν επαιτεί, θέλει το πρόβλημά του να μπορέσει να το ξεπεράσει και μην νομίζει κανένας ότι θα φερθεί χαριστικά στον Άρη, διότι στην ουσία ο Άρης ζητάει την ισονομία και την ισοπολιτεία, ότι έλειψε 5-6 χρόνια από την Super League. Σημαίνει πολύ πολύ απλά για κάποιον που θα θεωρήσει σκόπιμο ότι μετακυρίζονται ευνοϊκά τον Άρη, ότι έχει χάσει ένα πλήθος ακαθάριστων εσόδων από αυτή την παρουσία του. Η ομάδα κατά μέσο όρο είχε από 5, το λιγότερο 5 με 6 εκατομμύρια καθάριστα έσοδα και στις χρονιές που δεν πήγαινε καλά της οικονομικής κρίσης, πολλαπλασιάστηκε αυτό επί 6 χρόνια, για να δείτε τι έχει χάσει. Άρα ο κύριος ζημιωμένος της εκαθάρισης είναι και ο ίδιος ο οργανισμός. Ναι, να σημειώσουμε και κάτι ακόμα. Να σημειώσουμε κάτι ακόμα. Ότι η παλιά ΠΑΕ υφίσταται. Η παλιά ΠΑΕ υπάρχει. Νομικά υπάρχει. Έχει περιουσία καταρχήν. Είναι σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες που ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο, όπως η ΑΕΚ παραδείγματος χάρη, ή η Λάρισα, ή ο Όφη. Έχει περιουσία στο όνομά της. Είναι λοιπόν εντελώς παράλογο να λες. Το έφερνα και ως παράδειγμα, λίγο κακόγουστο είναι μία, αλλά είναι νομίζω το πιο παραστατικό. Δεν γίνεται να ζει ο πατέρας που να είναι τιμωθάνατος και να έρχεται η εφορία πριν πεθάνει και να λέει στο γιο του: α, κοίταξε να δεις, εσύ η φυσική του συνέχεια, πλήρωσέ τα. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τονίζω ότι η υπόθεση έχει ιδιαιτερότητες και έχει κάποια κομμάτια τα οποία είναι ασαφή. Και αδιευκρίνιστα για μένα. Ζήτησα να μιλήσουμε. Σωστά τα λέτε και συντάσσομαι. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι ζήτησα να μιλήσουμε για τον εξής λόγο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, λίγο πολύ, όλοι οι αριανοί εντός εισαγωγικών τα λέμε, τα συζητάμε κτλ. Το ζήτημα είναι να το καταλάβει και η κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι, είναι διαφορετικό να είσαι μέσα στο πρόβλημα και ο Χαμουζάς μπορεί να το ξέρει γιατί είναι αριανός, γιατί ζει εδώ, γιατί αντιλαμβάνεται, ξέρει την υπόθεση.
Και είναι διαφορετικό να μπορούμε να μεταφέρουμε στη σωστή διάσταση και στον κύριο Γεραπετρίδη που αυτή τη στιγμή συνομιλεί με τους ανθρώπους του Άρη. Βλέπετε, υπάρχουν επιστολές διάφορες που μπερδεύουν στο μυαλό του κόσμου καταστάσεις. Δηλαδή, παίκτες Έλληνες που δεν έχουν καμία σχέση με το όλο θέμα, συστών, FIFA κτλ. Είναι τελείως διαφορετικές υποθέσεις. Προσπαθούν τώρα να την εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Και σου λέει, α, να πάρω κι εγώ τα λεφτά. Πώς θα πάρεις τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ θα μου επιτρέψετε λίγο να παρέμβω τώρα σε αυτό, γιατί έχω διαβάσει και εγώ, έχω γίνει λήπτης και πολλών αρνητικών μηνυμάτων. Ναι. Κάποιοι βρήκαν ίσως ευκαιρία να χτυπήσουν γενικά τον σύλλογο, αλλά να ξέρουν ότι ο Άρης έχει και πολλούς φίλους. Δεν έχει μόνο εχθρούς και έχει και πολλούς φίλους παντού, κύριε Τσαλτίδη, και σταματάω εδώ. Μάλιστα. Τώρα σε αυτό που λέτε εσείς, θέλω να είμαι αντικειμενικός. Πρώτον, πρέπει να προσδιοριστούν τα περιθώρια ανάμειξης της πολιτείας στο πλαίσιο των νόμων και σε σχέση με το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και τα όρια ανάμειξης της πολιτείας στις σχέσεις με τη FIFA και στο μνημόνιο. Εδώ δεν χρειάζονται ευκολόγια ούτε μεγάλες κουβέντες. Εδώ το σωματείο πρέπει να είναι έτοιμο και νομίζω ότι είναι να γνωρίζει όλες τις πτυχές της συγκεκριμένης απόφασης και να ζητήσει την διευκόλυνση στα αιτήματά του. Δεν νομίζω ότι είναι άδικο το αίτημα του Άρη, ότι μια καινούργια εταιρεία, και εφόσον είναι συνεπής στις τωρινές της καταβολές και υποχρεώσεις... Να πούμε ότι χθες να ενημερωθεί και ο κόσμος, ο Άρης εξόφλησε όλες τις οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ, είναι στο μηδέν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μηδέν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι... κινείται πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Τσαλτίδη. Όταν λοιπόν έχεις μια νόμιμη καινούργια εταιρεία που έχει καταβάλει τις υποχρεώσεις της, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσεις με προσεκτικό τρόπο και στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων που σου παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο και το πλαίσιο του αυτοδιοίκητου του ελληνικού ποδοσφαίρου, ώστε να μπορέσεις να συνδράμεις προκειμένου να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εγώ νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε... Εκτιμώ ναι. Ότι είναι, ότι ήταν μάλλον, αν και δεν είμαι ενήμερος για τη συνάντηση τώρα που διενεργείται αυτή τη στιγμή, θεωρώ όμως, κύριε Τσαλτίδη, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι επίτευγμα για την ΠΑΕΑΡΙΣ ότι έγινε συνάντηση, πραγματοποιείται συνάντηση πραγματοποιούμενη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά εκτιμώ επίσης και από την άλλη πλευρά ότι υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Υπουργό τουλάχιστον να αφουγκραστεί τα συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν το πρόβλημα αυτό που ανέκυψε. Να τα αφουγκραστεί και να τα υλοποιήσει κιόλας, θα πω εγώ. Εγώ θα μείνω γιατί, συγγνώμη, θα πω... εντελώς αντικειμενικά, να εφαρμοστούν οι ελληνικοί νόμοι, ζητάει ο Άρης. Δεν λέει να αλλάξει κάποιος νόμος, δεν λέει να κάνουν κάτι άλλο. Λένε. Ακριβώς το νόμο με τον οποίο εγώ πληρώνω την εφορία μου, ως νομικό, ως ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία στην Ελλάδα. Κάνω ό,τι μου λέτε εσείς. Ό,τι λέει ο νόμος. Ο νόμος που ακολουθεί ο Άρης είναι νόμος που ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή το 2016. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, θα ήταν δύσκολο όντως να πει: αλλάξτε το νόμο για να σωθώ. Εδώ λέει: εφάρμοσε τον νόμο. Αυτό θέλω. Γιατί ένας παραγουανός, άλλο λέει για μένα, άλλο λέει για την Πάρμα. Κάτι συμβαίνει εκεί. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Σίγουρα, κοιτάξτε, εμφανίστηκε ένας νόμος του 18 που πρέπει να έχει αναδομικότητα και το 16. Και αν είναι έτσι, θα έρθουν τα δεινά, δεν θα σταματήσουν στον Άρη. Νομίζω και άλλες εταιρείες. Έτσι είναι. Αλλά η Πάρμα, η απόφαση είναι το 19. Θα ακολουθήσουν. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, λοιπόν, κύριε Τσαλτίδη, διότι ενός κακού μοίρια έποτε, είναι το γεγονός, συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν είμαι νομικός για να σας πω τις πτυχές της νομοθετικής διαδικασίας και τα περιθώρια παρεμβάσεων και θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω. Mm-hmm. Σίγουρα όμως συμφωνούμε ότι το ελληνικό δίκαιο δεν αναγνωρίζει ή δεν υποχρεώνει μια νέα εταιρεία να πληρώσει τις οφειλές της προηγούμενης εταιρείας. Όχι μόνο αυτό. Και εκεί είναι σαφής ο νόμος. Λέει δεν τα πληρώνεις. Το δεύτερο κομμάτι που μου έχει δημιουργήσει μια εύλογη απορία, κύριε Τσαλτίδη, είναι το γεγονός ότι ενώ υπάρχει ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία,
Έχει γνωμοδοτήσει, αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές στην περίπτωση του Ντερμπισάιλ, του ποδοσφαιριστή Ντερμπισάιλ που παρακολουθώ, με τρόπο διαφορετικό από αυτό που έρχεται σήμερα η FIFA για να επιβάλλει την ποινή. Όχι, έχει γνωμοδοτήσει. Έχει βγει απόφαση από τρεις αεροπαγίτες. Μπράβο, στο διαιτητικό της ΕΠΟ. Και μου δημιουργεί αυτό μια εύλογη απορία. Διότι αν υφιστόταν από την αρχή συγκεκριμένη τιμωρία, νομίζω η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα έπρεπε να λάβει, να γνωστοποιήσει και να λάβει και τις ανάλογες αποφάσεις. Δεν γίνεται ένας ποδοσφαιριστής να γίνονται μεταγραφές, να παίζει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι και αυτό και ένα να θέμα. Μια ωραία πρωία να χτυπήσει κάποιο την πόρτα και να πει: ξέρετε, παιδιά, χρωστάτε, δεν παίζει κτλ. Καταλαβαίνετε ότι εγώ μου δημιουργεί αυτό εύλογη απορία και σταματάω εκεί. Μάλιστα. Διότι αν το ανώτατο όργανο δεν μπορεί να ενημερώσει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία προκειμένου να προλάβει κάποιες καταστάσεις, μου δημιουργεί έτσι διάφορες. Όχι μόνο δεν ενημέρωσε, εικόνες. Είπε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, δεν δίδεται κανένα ζήτημα. Αυτό, και βγαίνει τώρα Κούγιας και λέει δεν έγινε στο σωστό χρόνο η αντίδραση. Ο Άρης έκανε ότι του είπε η ΕΠΟ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αν του λέγε η ΕΠΟ, κοίταξε να δεις, είμαστε βρώμα, κάνε προσφυγή στη FIFA τότε να συνεκδικάσει γιατί δεν γίνεται αλλιώς, θα έκανε. Όταν όμως η ΕΠΟ σου λέει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι ό,τι και πριν 12 χρόνια, εκεί θα έπρεπε να είναι και ο πιο καχύποπτος ίσως ο Άρης και θα έπρεπε να το ψάξει και λίγο μόνος του. Αυτό εγώ χρεώνω μόνο στην ομάδα, ότι δεν θα έπρεπε να έχει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό χειρίζομαι τη λέξη υποψία, κύριε Τσαλτίδη. Υποψία. Ωραία. Αλλά σίγουρα αυτός ο ρόλος είναι περίεργος και σταματώ εδώ. Τώρα, είναι σαφές ότι η FIFA παρεμβαίνει στο ελληνικό δίκαιο και θα πρέπει σύνομα και στα πλαίσια μιας ευνονούμενης πολιτείας και σε ένα κράτος δικαίου να υπάρχει η ανάλογη πρόβλεψη για τις παρόμοιες περιπτώσεις. Μάλιστα. Και σταματάω εκεί. Ο Άρης δεν είναι μια ομάδα, είναι ένας μεγάλος αθλητικός σύλλογος της πόλης. Για μένα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και ένα κοινωνικό κίνημα, κύριε Τσαλτίδη. Αλλά με γνώμονα και το καλό γενικότερα και του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού και της πόλης, εκτιμώ και εύχομαι να δοθεί λύση στο δίκαιο αίτημά του. Επαναλαμβάνω πάλι, ο Άρης έχει πληρώσει αμαρτίες και δεν επιζητά μια δίκαιη μεταχείριση. Μάλιστα. Καλώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και ελπίζω η επόμενη φορά που θα τα πούμε να συζητάμε για την επίλυση του θέματος πλέον, να έχει λυθεί δηλαδή το ζήτημα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ, να σας δώσω κουράγιο στο έργο που κάνετε και ελπίζω και εγώ την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε μαζί να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα. Ωραία. Και να έχει λυθεί το θέμα. Να αποτελεί μια ανάμνηση. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν.